Καλησπέρα σας και καλή σας εβδομάδα. Είναι η επόμενη μέρα των αυτοδιοικητικών εκλογών. Έχουμε την ετοιμιγορία των πολιτών όσον αφορά τους τοπικούς μας άρχοντες, τόσο στην περιφέρεια Κρήτης, όσο και στους 24 δήμους της Κρήτης. Βεβαίως, τρεις δήμοι του νησιού πάνε στον δεύτερο γύρο και εμείς εδώ σε ώρα αιχμής, όπως όλα αυτά τα χρόνια, θα επιχειρήσουμε να μεταφέρουμε τον παλμό της επόμενης ημέρας. Θα ξεκινήσουμε βεβαίως με τον μεγαλύτερο δήμο της Κρήτης, τον τέταρτο μεγαλύτερο δήμο της χώρας, έναν δήμο με τη δική του ιστορία, μια πόλη που αποτελεί σήμα κατά τεθέν για την Κρήτη, με τη δική της ιστορία, με τη δική της οικονομική ευρωστία, με ένα βιωτικό επίπεδο πολιτών που διαφοροποιείται από αρκετές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδος και η είδηση βεβαίως είναι ότι το Ηράκλειο από την 1η Ιανουαρίου του 2024 επίσημα έχει νέο δήμαρχο, από σήμερα ανεπίσημα, μαζί μας εδώ στο πλατό της εκπομπής Ώρα Αιχμής, ο πρώτος πολίτης του Ηρακλείου, ο νέος δήμαρχος Ηρακλείου, ο κύριος Αλέξης Καλοκαιρινός. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να σας προσφωνήσω ανεπίσημα καλησπέρα σας κύριε Δήμαρχε ή να σας πω καλώς ορίσατε κύριε Καλοκαιρινέ. Καλησπέρα σε κάθε περίπτωση. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Ξέρετε, άκουσα το πρώτος πολίτης και δεν το θέλω αυτό το πρώτος πολίτης. Δήμαρχος. Ο δήμαρχος για μένα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος υπηρετεί τον τόπο. Έτσι, και δεν θα ήθελα να το θέσουμε αυτό με διαφορετικούς όρους. Σε κάθε περίπτωση, πάντως αυτοδιοικητικά είστε ο πρώτος πολίτης του Ηρακλείου, καθώς οι Ηρακλειώτες και οι Ηρακλειώτισσες, οι πολίτες του Μεγάλου Κάστρου, επέλεξαν να είστε αυτός που μαζί με την ομάδα του θα ηγηθεί την επόμενη αυτοδιοικητική πενταετία σε μια πόλη που ομολογουμένως αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, σε μια μεγαλούπολη με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, τα αρνητικά και τα θετικά, σε μια πόλη με τεράστια ιστορία, είστε λάτρες της ιστορίας και σε μια πόλη που θα τολμήσω να πω τώρα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Καλοκαιρινέ, ότι είναι συνυφασμένο και με το δικό σας όνομα. Δηλαδή, και πολίτες που δεν είναι από το Ηράκλειο, περπατώντας παραδείγματος χάρη στη λεωφόρο Καλοκαιρινού, θα αναρωτηθούν ποια είναι η σχέση του δρόμου με τον δήμαρχο της πόλης. Ναι. Αλλά θα σας έλεγα ότι πράγματι υπάρχει μια συνεισφορά της οικογένειας από την οποία προέρχομαι στην πόλη και αυτή έχει αναγνωριστεί και με αυτόν τον τρόπο. Και όμως ξέρετε, πάνω απ' όλα αυτή η συνεισφορά θα έλεγα ότι έχει δύο χαρακτηριστικά. Το ένα είναι η πραγματικότητα έχει αποδώσει, αποδίδει, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο χαρακτηριστικό που αφορά αυτούς που άσκησαν αυτή την δραστηριότητα είναι ότι δεν επιδιώκεται καμία, δεν επιδιώκεται με αλφα γιώτα, έτσι, από τους ίδιους δηλαδή, και μιλώ για τους ανθρώπους της οικογένειας που ξεκίνησαν, συνέχισαν. Μπορώ να βάλω εκεί και το δικό μου το πρόσωπο που συνεχίζει, δεν επιδιώκεται καμία τιμή και καμία ανταπόδοση. Δεν υπάρχει, λοιπόν, το ζήτημα, ξέρετε, αυτό. Και εγώ, σε συνέχεια προηγουμένων, το αισθάνομαι σαν μια υποχρέωση, σαν ένα χρέος που από τη στιγμή που κάποιος έχει τη δυνατότητα να το κάνει, πρέπει να το εκτελέσει. Και, εν πάση περιπτώσει, είναι αλήθεια ότι αυτό αναγνωρίζεται, αλλά επιζήτησα να κριθώ από τους δημότες για αυτό το οποίο είμαι και αν μέρος αυτού που είμαι προσδιορίζεται και από αυτό το περιβάλλον, αυτό νομίζω ότι είναι θεμητό. Πάντως, εσείς προσωπικά, η ομάδα σας και βεβαίως το πρόγραμμά σας έπεισε τους δημότες. Δεν ξέρω αν έχετε προλάβει να ρίξετε έτσι μια πιο χαλαρή ματιά στους αριθμούς. Εγώ, η αλήθεια είναι, είμαι από τους δημοσιογράφους που λατρεύουν τους αριθμούς. Μου αρέσει να αναλύω τους αριθμούς. Αφιερώνω πολύ χρόνο, ειδικά μετά από εκλογές, για να δω πώς ψήφισε και το τελευταίο χωριό, πώς είναι οι ισορροπίες. Θέλετε να πάμε να δούμε παρέα πώς οι Ηρακλειώτες αποφάσισαν ότι εσείς και η ομάδα σας θα ηγηθείτε τις τύχες αυτής της πόλης για την επόμενη πενταετία? Το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε τον μεγαλύτερο δήμο της Κρήτης, έναν δήμο που πληθυσμιακά ως πολεοδομικό συγκρότημα, ως πόλη, ξεπερνάει τις 200.000 πληθυσμό, βεβαίως οι εγγεγραμμένοι είναι πολύ λιγότεροι. Πάμε να δούμε λοιπόν τι αποφάσισαν οι πολίτες του Ηρακλείου. 47,15% στον Αλέξη Καλοκαιρινό, 35,44% στον Μιχάλη Καραμαλάκη,
10,55 στην Μαρία Καναβάκη και 6,86 στον Δημήτρη Δουλουφάκη. Έχετε ένα εντυπωσιακό ποσοστό, κύριε Δήμαρχε. Έχετε μία εντυπωσιακή διαφορά από τον δεύτερο, από τον κύριο Καραμαλάκη. Και θέλω τώρα να σας ρωτήσω, καθώς μετά τις εκλογές πάντοτε μιλάμε λίγο πιο χαλαρά, αν τις τελευταίες ημέρες πριν την ετιμιγορία των πολιτών του Ηρακλείου, είχατε πιστεί ότι ναι, αυτό που εισπράττω από τους πολίτες, ίσως την Κυριακή το βράδυ με χρήση δήμαρχο στο Ηράκλειο. Ναι, θα το έθετα ακριβώς όπως το είπατε. Είχα πιστεί ότι ίσως. Γιατί δεν πορεύομαι με βεβαιότητες και δεν χρειάζεται να έχω μια βεβαιότητα για το μέλλον για να το επιδιώξω. Είμαι αυτής της σχολής. Ότι δηλαδή πρέπει να έχουμε την βούληση και πράγματα τα οποία θεωρούμε απίθανα να τα κάνουμε πραγματικότητα. Και αν σήμερα θεωρούμε ότι είναι απίθανο ή είναι δύσκολο να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής μας, αυτό πρέπει να το προσπαθήσουμε και να γίνει πραγματικότητα. Και σε ό,τι με αφορά, αν θέλετε, όταν ξεκίνησα αυτή την πορεία, δεν ξέρω πόσοι ήταν αυτοί που πίστευαν ότι μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα, διαγράφοντας αυτή την πορεία και με αυτή την κοινωνική αποδοχή, βέβαια, η οποία εκδηλώνεται αυτή τη στιγμή και η οποία όμως πρέπει να πω ότι από εμένα εισπράτεται ως μια προσδοκία. Προσδοκία υπάρχει από τους πολίτες. Αυτό σημαίνει ότι η ευθύνη είναι ακόμα μεγαλύτερη για να επιβεβαιωθούν οι προσδοκίες. Πάμε να δούμε τώρα πώς ψήφισαν τα δημοτικά διαμερίσματα του Ηρακλείου. Το Ηράκλειο είναι μια μεγάλη πόλη. Έχει τα αστικά του χαρακτηριστικά. Έχει και την ενδοχώρα που βεβαίως αριθμητικά είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με το πολεοδομικό συγκρότημα του Ηρακλείου. Να δούμε την πρώτη κάρτα. Μιλάμε για το πρώτο διαμέρισμα του Δήμου Ηρακλείου. Εδώ, κύριε Καλοκαιρινέ, πήρε τα 55,19%, αφήνοντας πίσω τον κύριο Καραμαλάκη με ποσοστό 27,02%. Την κυρία Καναβάκη με 10,23% και τον κύριο Δουλεφάκη με 7,57%. Βλέπουμε καθαρά τον αστικό ιστό του Ηρακλείου. Εξ αρχής και δημοσιογραφικά και μέσα από τα δικά μας ρεπορτάζ, εισπράταμε ότι το αστικό Ηράκλειο, και αναφέρομαι στο κέντρο και τις συνοικίες, ήταν αυτό που έδειχνε το δρόμο και αυτό αποτυπώνονταν σιγά-σιγά όσο πλησιάζαμε προς τις κάλπες. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για αυτό το αποτέλεσμα στο πρώτο δημοτικό διαμέρισμα. Κοιτάξτε, δεν θα συμφωνήσω πολύ μαζί σας αυτό. Δηλαδή, εδώ έχουμε πράγματι τα αποτελέσματα του πρώτου διαμερίσματος που ως επιτοπλίστων περιλαμβάνει η παλιά πόλη, όχι μόνο παλιά πόλη, αλλά ως επιτοπλίστων. Αν δείτε όμως και αριθμητικά, είναι μικρά. Πρόκειται για μικρό πλήθος. Δηλαδή, εκεί όπου έχουμε τα μεγάλα πλήθη είναι στο τέταρτο, στο τρίτο και στο δεύτερο διαμέρισμα. Δεν αναφέρομαι στο αστικά χαρακτηριστικά με την έννοια του είναι αστός ή μικροαστός. Αναφέρομαι στο ότι ουσιαστικά στο κομμάτι της πόλης του Ηρακλείου, είτε στις μεγάλες γειτονιές, στις μεγάλες συνοικίες. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω, ότι θα το καλά δούμε, κάνετε την επισήμανση, θα το δούμε στη συνολική εικόνα. Τώρα, ξέρετε, το πρώτο διαμέρισμα, το οποίο περιλαμβάνει την παλιά πόλη, έχει κάποιες ιδιομορφίες, διότι έχει χάσει κατοίκους. Θα έλεγα ότι ο πληθυσμός του είναι και κάπως ετερογενής. Όχι ότι δεν είναι και σε άλλες. Άλλωστε τα διαμερίσματα είναι τα ίδια είναι. Είναι αυτό το χαρακτηριστικό της μεγάλης πόλης, κυρίως στο κέντρο υπάρχει η επαγγελματική δραστηριότητα. Ακριβώς. Έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με αυτό το οποίο είπατε. Έτσι. Πράγματι όμως, στο κέντρο υπάρχει μια αυξημένη απήχηση. Θα έλεγα ότι αυτή μάλλον ήταν αναμενόμενη, αλλά θα σας έλεγα ότι δεν υπήρξε και κρίσιμη. Και αυτό για δύο λόγους. Ο ένας είναι το μικρό πλήθος και ο δεύτερος λόγος είναι η αυξημένη αποχή που εμφανίστηκε στο πρώτο διαμέρισμα. Πραγματικά. Αυτό για μένα, και μιλώ ειδικά για το πρώτο διαμέρισμα, αυτό για μένα είναι ένα ζήτημα προς μελέτη. Αλλά ξέρετε, έχω τόσα πράγματα να ασχοληθώ αυτή τη στιγμή για να βάλω σε προτεραιότητες τα ζητήματα του Δήμου. Αυτό με απασχολεί και αφήνω την ανάλυση στην άκρη. Ακριβώς. Χαίρομαι όμως που την κάνουμε μαζί απόψε. Πάμε, σαν ένα μικρό διάλειμμα. Πάμε να δούμε το δεύτερο δημοτικό διαμέρισμα του Ηρακλείου. 46,72% στον κύριο Καλοκαιρινό, 32,25% στον κύριο Καραμαλάκη, 13,78% στην κυρία Καναβάκη και 7,25% στον κύριο Δουλουφάκη. Να τα δούμε όλα για να κάνουμε ένα γενικότερο σχόλιο στο τέλος. Τρίτο δημοτικό διαμέρισμα,
Ο κύριος Καλοκαιρινός 46,25%, ο κύριος Καραμαλάκης 37,49%, η κυρία Καναβάκη 10,01% και ο κύριος Βουλουφάκης 6,25%. Στο τέταρτο διαμέρισμα του Δήμου Ηρακλείου, ο κύριος Καλοκαιρινός 47,59%, 32,24% ο κύριος Καραμαλάκης, 12,14% η κυρία Καναβάκη και 8,03% ο κύριος Δουλουφάκης. Πάμε τώρα στην Δημοτική Ενότητα της Νέας Αλικαρνασσού, ο κύριος Καλοκαιρινός 46,69%, ο κύριος Καραμαλάκης 39,51%, η κυρία Καναβάκη 6,98% και ο κύριος Δουλουφάκης 6,81%. Η Δημοτική Ενότητα Γοργολαΐνη, ο κύριος Καραμαλάκης 58,06%, ο κύριος Καλοκαιρινός 36,42%, η κυρία Καναβάκη 3,38% και ο κύριος Ζουλουφάκης 2,15%. Η Ενότητα Παλιανής, 60,49% στον κύριο Καραμαλάκη, 35,15% στον κύριο Καλοκαιρινό, 2,83% στην κυρία Καναβάκη και 1,53% στον κύριο Δουλουφάκη. Και η Δημοτική Ενότητα Τεμένους, 46,76% στον κύριο Καραμαλάκη, 44,87% στον κύριο Καλοκαιρινό, 5,73% στην κυρία Καναβάκη και 2,65% στον κύριο Δουλουφάκη. Θέλω ένα γενικότερο σχόλιο. Εδώ αποτυπώνεται αυτό που είπαμε, ότι αμιγώς η πόλη του Ηρακλείου με τις μεγάλες συγκίες, με το ιστορικό της κέντρο, έδωσαν ένα μεγάλο ναι. Εσείς είστε ο επόμενος δήμαρχος, στην ενδοχώρα που βεβαίως για αυτούς που δεν γνωρίζουν αριθμητικά και πληθυσμιακά είναι αντιστρόφως αναλογική εικόνα της σε σχέση με την πόλη του Ηρακλείου, είναι και τα λεγόμενα κάστρα του κυρίου Καραμαλάκη. Θέλετε να μου κάνετε ένα σχόλιο γι' αυτό? Ναι, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα σε ό,τι αφορά τα 4 διαμερίσματα που συνιστούν και περίπου το 90% του εκλογικού σώματος. Νομίζω ότι είναι κάπως ομοιόμορφα τα αποτελέσματα, δηλαδή το τρίτο και το τέταρτο, τα οποία είναι και τα πιο μεγάλα από όλα, μας δίνουν μια μικρή διακύμανση γύρω από το ποσοστό, αλλά στο εύρος της μίας μονάδας, το οποίο σημαίνει πολύ μεγάλη αποδοχή στις γειτονιές, το οποίο εγώ το διαβάζω ως μεγάλη προσδοκία από τις γειτονιές, διότι έχουμε περπατήσει στις γειτονιές, έχουμε μιλήσει, έχουμε απευθυνθεί και έχουμε συλλέξει και δεδομένα, αλλά έχουμε ενεργοποιήσει και ανθρώπους στις γειτονιές, ξέρετε. Και αυτή η ενεργοποίηση μπορεί να εκφραστεί και στην κάλπη, βεβαίως εν αναμονή μιας δράσης η οποία πρέπει να εκδηλωθεί. Αυτό από την πρώτη πρώτου. Τώρα, θα έλεγα ότι σε ό,τι αφορά την ενδοχώρα, πράγματι, με την, θα σας έλεγα ότι στο Τέμενος είμαστε κάπως πιο ισορροπημένοι. Στις άλλες δημοτικές ενότητες, αναφέρομαι στο Γοργολαΐνη και στην Παλαινή, υπάρχει μία διαφορά ανάμεσα στον πρώτο και στον δεύτερο συνδυασμό, υπέρ του δεύτερου βέβαια συνδυασμού. Και θα έλεγα όμως, αυτό το εξηγήσατε και εσείς, θα έλεγα ίσως ότι και η συνολικότερη προσέγγιση του συνδυασμού ήταν πιο συμβατή με την Ήπεθρο, η γενικότερη προσέγγιση, από ότι ήταν με την πόλη, από ότι ήταν με την, αυτό που κατεξοχήν ονομάζουμε πόλη. Και ξέρετε, κάνω αυτή τη διευκρίνηση ότι εμείς μιλώντας για την ανοιχτή πόλη περιλαμβάνουμε όλο το Δήμο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη φιλοσοφία την οποία θέλουμε να φέρουμε, θα φέρουμε στο Δήμο από την επόμενη θητεία. Ωστόσο, αυτό το οποίο εμένα με ικανοποιεί πάρα πολύ είναι ότι και σε αυτές τις περιοχές οι συνδυασμοί μας κινήθηκαν μέσα στο γενικότερο πνεύμα και ήταν αναγκαίο αυτό να γίνει, αλλά το καταφέραμε να γίνει, το οποίο ήταν ένα πνεύμα θετικό, θετικών προτάσεων, ένα πνεύμα το οποίο νομίζω ότι πραγματικά αρμόζει με τον χαρακτήρα και των διαδικασιών, αλλά και του Δήμου. Και από αυτή την άποψη είμαι ευτυχής, ακόμα και εκεί όπου κοινότητες δεν, ο δικός μας ο τοπικός συνδυασμός δεν πλειοψήφισε σε κοινότητες, έδωσε όμως έναν πάρα πολύ ωραίο αγώνα και έδωσε ένα πάρα πολύ ωραίο στίγμα. Άρα λοιπόν υπάρχει μία σπορά
εκεί που ελπίζω ότι θα βρει έδαφος και έτσι οι άνθρωποι θα αντιμετωπίζουν κάπως διαφορετικά τα ζητήματα των εκλογών σε έναν τρόπο που κατά την άποψή μου αρμόζει περισσότερο στο ευρύτερο πνεύμα της δημοκρατίας. Και στην Αλικαρνασσό θα έλεγα επίσης ότι είμαι πάρα πολύ ευτυχής για την επικράτηση της παράταξης. Το δικαίωμα στην πόλη επεκράτησε, η διαφορά ήταν επίσης σημαντική και θεωρώ ότι και εκεί υπήρξε μια αποδοχή της πρότασής μας σε μία δημοτική ενότητα στην οποία θα πρέπει ο καθένας, και εμείς το κάναμε, να απευθυνθεί ιδιαίτερα, διότι συνδέεται και με ειδικότερα ζητήματα. Βεβαίως. Και επίσης με ειδικότερες προοπτικές, που είναι και οι μεγάλες προοπτικές του Ηρακλείου. Αναφέρομαι στο αεροδρόμιο. Αλλά η Αλικαρνασσός έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Η θέση της μέσα στον Δήμο Ηρακλείου πρέπει να στερεωθεί και όλο αυτό με κάνει να δίνω, αν θέλετε, και μια ιδιαίτερη σημασία που φαίνεται και στο σχόλιο μου στην επικράτηση που είχαμε στη συγκεκριμένη δημοτική ενότητα της νέας μας Αλικαρνασσού. Επειδή γνωρίζω ότι είστε ομαδικός παίχτης, έχετε μια πολύ δυνατή ομάδα που όλο αυτό το διάστημα συμπορευόταν και συμπορεύεται μαζί σας, περπατήσατε σε συγκινικίες, πήγατε στην Ενδοχώρα, βρεθήκατε αντιμέτωποι με τα προβλήματα του Ηρακλείου. Βεβαίως, όλοι αντιμέτωποι με τα προβλήματα του Ηρακλείου ήσασταν γιατί ζείτε στο Ηρακλείο. Επομένως, γνωρίζετε πολύ καλά. Το θέμα είναι η στάση, ενεργητικά ή παθητικά. Ακριβώς. Συλλογικά ή ατομικά. Εγώ θέλω τώρα, δεν ξέρω αν προλάβατε να δείτε πώς διαμορφώνεται αυτή η ομάδα. Να δούμε ποιοι είναι αυτοί που μαζί σας θα ενώσουν δυνάμεις στην ενετική λόγια από την 1η Ιανουαρίου του 2024. Δεν γνωρίζω αν έχει φτάσει στο 100% η καταμέτρηση της σταυροδοσίας. Να δούμε τον πίνακα. Ποια είναι τα πρόσωπα από την ομάδα του Αλέξη Καλοκαιρινού που εισέρχονται στην ενετική λόγια. Στην πρώτη θέση ο κύριος Σισαμάκης, ακολουθεί ο κύριος Γιαλιτάκης, Αγριμανάκης, Παπαδάκης Καλίδηρη, Ακιωτάκης, Χερέτης, Τσαγκαράκης, Αρχοντάκη Καλογεράκη, Βαρβεράκης, Κιούλπαλης, Καραντινός, Χρονάκη, Βουρεξάκης, Τσατσάκης, Βουριά, Κονταράκης, Δουλγεράκη, Καλονάκη, Τσαπάκης, Σμπόκος, Περισσινάκης, Παρασύρης, Παναγιωτάκη Μαρία, Χουρδάκη Αργυρή, Κεφαλογιάννης, Καζάνης, Βλαχάκης, Καραπηδάκης, Καλουδιώτη και Καραντσίνη. Βεβαίως δεν εκλέγονται όλοι. Εμείς δώσαμε όμως τους σταυρούς που έχει καταλάβει ο καθένας ξεχωριστά. Νομίζω ότι θα έπρεπε να τραβήξουμε την γραμμή στην κυρία Παναγιωτάκη. Από εκεί και πέρα έχουμε επιλαχόντες. Έχετε επιλαχόντες. Όχι, εμείς δώσαμε τη σταυροδοσία έτσι όπως είναι όλη η ομάδα σας. Προτού πάμε έτσι σε ένα κομμάτι που θέλω να παρουσιάσω από εσάς τον άνθρωπο Αλέξη Καλοκαιρινό. Ποιος είναι ο άνθρωπος που από 1η Ιανουαρίου θα αναλάβει τα ενία της τέταρτης επιθυσμοπόλης της χώρας. Θέλω να μου πείτε αν έχετε έναν προβληματισμό, έχετε μία ανησυχία, έχετε μπει στη διαδικασία να βολιντοσκοπείτε αυτήν την ομάδα, γιατί η πρώτη κίνηση είναι το να βάλω τους κατάλληλους ανθρώπους στις κατάλληλες θέσεις με σημείο αναφοράς στο Ηράκλειο. Ναι. Να σας πω, για μένα η πρώτη κίνηση είναι να συνεχίσω την προτεραιοποίηση του έργου έτσι ώστε να συγκεκριμενοποιηθεί και ο δικός χάρτης ο οποίος θα εκτελεστεί από την 1η-1η. Αυτό περιλαμβάνει και υπάρχει και μία παράμετρος εμβάθυνσης και τεχνικών ζητημάτων, δηλαδή τεχνικής συγκεκριμενοποίησης, να το πω έτσι, σε διάφορα ζητήματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα προχωρεί και ελπίζω να έχει φτάσει σε ένα ικανοποιητικό σημείο στα τέλη αυτής της χρονιάς. Και βεβαίως, εκ παραλλήλου, παράλληλα με αυτό, υπάρχει το ζήτημα της κατανομής του έργου, της ανάθεσης δηλαδή του δημοτικού έργου, το οποίο σημαίνει και την συγκρότηση της εκτελεστικής ομάδας του Δήμου Ηρακλείου στην νέα περίοδο. Έτσι, αυτό προφανέστατα είναι ένα ζήτημα που αποτελεί απόφαση του Δημάρχου και για το οποίο θα πάρω βεβαίως τις
προφανώς έχω σκέψεις, όπως καταλαβαίνετε. Οι σκέψεις αυτές είναι σκέψεις τις οποίες θα κάνω γνωστές με την έννοια πια των αποφάσεων την κατάλληλη στιγμή. Πριν, βεβαίως, από την 1η-1η και έτσι ώστε να υπάρχει και ένας εύλογος χρόνος προετοιμασίας των ανθρώπων τους οποίους θα εμπιστευθώ για συγκεκριμένα καθήκοντα. Θα υπάρξει ένα διαφορετικό, βεβαίως είναι πολύ νωρίς να μου απαντήσετε, εγώ θα το θέσω σε ερώτημα, ένα διαφορετικό αυτοδιοικητικό μοντέλο διακυβέρνησης στον Δήμο Ηρακλείου. Οραματίζεστε, ας πούμε, μία τομή στον τρόπο που θα γίνεται η διαχείριση της εξουσίας σε εισαγωγικά στο Ηράκλειο? Κοιτάξτε, νομίζω ότι χρειάζεται αυτό. Χρειάζεται αυτό. Δηλαδή, το μοντέλο, εμείς το λέμε ότι είναι το μοντέλο της ανοιχτής διακυβέρνησης και έχει και την παράμετρο και της συμμετοχής της ευρύτερης. Έχει την παράμετρο, αν θέλετε να το ξεκινήσω από την βάση, όπως λέμε, είναι αυτό για το οποίο, στο οποίο αναφέρθηκα και προηγουμένως, δηλαδή η κινητοποίηση των πολιτών. Αν το πάμε λίγο παραπέρα, έχει να κάνει με τις αρμοδιότητες και την δραστηριότητα στην πράξη, διότι στην πράξη κρίνονται όλα, των κοινοτικών συμβουλίων. Εκεί συμπεριλαμβάνω και τα διαμερισματικά συμβούλια που, όπως γνωρίζετε, και αυτά ονομάζονται κοινότητες. Προηγουμένως αναφερόμασταν σε διαμερίσματα, αλλά ονομάζονται πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη κοινότητα του Ηρακλείου. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτό το ζήτημα, το οποίο τι σημαίνει? Αυτό μας πηγαίνει σε δύο πράγματα. Το ένα είναι μια συμμετοχικότητα από τη βάση και το άλλο είναι μια εσωτερική αποκέντρωση. Αυτά και τα δύο χρειάζονται και πρέπει να πω ότι για το θέμα ειδικά της εσωτερικής αποκέντρωσης το διαπίστωσα πολύ έντονα από την πολύ κοντινή και εντατική επαφή που είχα στους οικισμούς, καταγράφοντας προβλήματα, σφιγμομετρώντας, παίρνοντας απόψεις. Πολύ χρήσιμες ήταν σχεδόν πάντα αυτές. Αυτό ισχύει βέβαια και για τις γειτονιές. Αλλά αναφερόμενος στους οικισμούς, έχουμε ζητήματα τα οποία δεν λύνονται όσο είναι τόσο συγκεντρωτικό το μοντέλο της διοίκησης. Και από εκεί και πέρα, έτσι, αν θέλετε να έρθουμε σιγά-σιγά προς την Λότζια, εκεί πάλι η ανοιχτή διακυβέρνηση έχει κάπως διαφορετικά πια χαρακτηριστικά, διότι μιλάμε πλέον για την επιτελική διοίκηση, όπου όμως και εκεί θα πρέπει να παίξουμε πολύ πιο ομαδικά, αλλά με την έννοια, ξέρετε, της οργάνωσης. Δηλαδή, σίγουρα οι αντιδήμαρχοί μου θα βρίσκονται στο ίδιο τραπέζι πολύ πιο συχνά. Σίγουρα θα με βλέπουν πάρα πολύ. Σίγουρα οι επικοινωνίες αυτές θα είναι πάρα πολύ εντατικές και η παρακολούθηση του έργου όλων θα είναι πάρα πολύ προσεκτική, πρέπει να σας πω. Αλλά αυτό θα γίνεται σε ένα πνεύμα καλής συνεργασίας, φιλίας και που έχει να κάνει και, αν θέλετε, ίσως και με κάποια προσωπικά χαρακτηριστικά. Μπορεί να είμαι πολύ απαιτητικός, αλλά αυτό θα γίνεται με ένα πνεύμα με το οποίο έχω δουλέψει και στο παρελθόν και το έχω δει να αποδίδει, που σημαίνει τι? Ότι πρέπει να δίνεις χώρο στους ανθρώπους, πρέπει να αναγνωρίζεις την προσωπικότητά τους. Αυτό ισχύει, άλλωστε, και τους ίδιους τους εργαζομένους. Το έχω πει πάρα πολύ εμφατικά. Προφανώς ισχύει και για τους άμεσους συνεργάτες σε ένα πολιτικό επίπεδο. Πρέπει να ξέρεις ότι δεν τα ξέρεις όλα. Αν νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα, τότε αυτό το οποίο αναθέτεις περιορίζεται και δεν μπορεί να αποδώσει. Άρα λοιπόν και πρωτοβουλία θα υπάρχει και πεδίο για την εκδίπλωση των αρετών κάθε συνεργάτη και αναγνώριση του έργου του, συνδυασμένο όμως με μια πολύ προσεκτική παρακολούθηση και με την επιβεβαίωση σε κάθε βήμα ότι ακολουθούμε μια συντεταγμένη και παραγωγική πορεία μέσα στο Δήμο και πραγματικά οι στόχοι μας επιτυγχάνονται και ότι η στοχοπροσύλωσή μας δεν χαλαρώνει ούτε στιγμή. Εγώ πάντως από αυτό που ακούω έχω την αίσθηση ότι το έχετε πολύ έτοιμο αυτό το σχέδιο διακυβέρνησης του Δήμου. Δεν θα ζητήσω να μου πείτε περισσότερα, έτσι αλλιώς για τα επόμενα χρόνια θα είμαστε εδώ παρέα να τα βλέπουμε και όπου χρειάστηκε
να τα κριτικάρουμε κιόλα. Ασφαλώς. Και είναι η κριτική σοφή η παροιμία είναι... τα παράπονα σας στον Δήμαρχο. Κοιτάξτε, μα είναι πολύ σοφή η παροιμία και έχει πάρα πολύ ουσία. Γιατί? Γιατί ο Δήμαρχος είναι ο άνθρωπος που πρέπει να είναι κοντά στον πολίτη. Δεν περιμένει κανείς από έναν υπουργό, ούτε και πρέπει, θα σας έλεγα ακόμα, ή από τον πρωθυπουργό να είναι με τον πολίτη μαζί. Είναι μέρος αυτού που συνιστά την ουσία της αυτοδιοίκησης, αυτή η εγκύτητα, το να είμαστε κοντά, το να είμαστε μαζί. Και από αυτή την άποψη θα σας έλεγα ότι και το δικαίωμα στην πόλη αποτελεί, από αυτή την άποψη, αποτελεί και μια επιστροφή στις ρίζες του τι είναι η αυτοδιοίκηση, τι σημαίνει να έχουμε μια κοινότητα ανθρώπων και να προσπαθούμε να βελτιώσουμε τη ζωή όλων και να το κάνουμε αυτό μαζί. Κύριε Καλοκαιρίνη, κύριε Δήμαρχε, θέλω λίγο να πάμε στον άνθρωπο Αλέξη Καλοκαιρινό. Είστε ένας ακαδημαϊκός. Έχετε αφιερώσει πάρα πολλά χρόνια στη διδασκαλία μέσα στα πανεπιστημιακά έδρανα. Γνωρίζω ότι έχετε μία ιδιαίτερη αγάπη στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο. Όπου ανήκω. Όπου ανήκετε. Έχετε επαφή με αρκετά πανεπιστημιακά ιδρύματα. Υπάρχει μια έντονη κοινωνική δραστηριότητα από το παρελθόν. Είστε λάτρης του πολιτισμού. Και κάποιος πολίτης θα πει, ο Αλέξης Καλοκαιρινός, ο ακαδημαϊκός, ο ιστορικός, ο καθηγητής μπορεί να αποτυπώσει και να φουγκραστεί τον παλμό μιας πόλης που έχει ανθρώπους του μόχθου, ανθρώπους με προβλήματα, άνεργους, ενδεχομένως με ένα χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο σε κάποιες περιπτώσεις. Τι απαντάτε σε όλους αυτούς? Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο πιστεύω ότι απαντήθηκε και απαντήθηκε ικανοποιητικά και πιστικά και καταγράφηκε στην κάλπη της Κυριακής, κύριε Δασκαλάκη. Δηλαδή, πράγματι, κάποιος ακαδημαϊκός κλεισμένος σε μία γυάλα και ασχολούμενος με το έργο του και, εν πάση περιπτώσει, με ένα κύκλο φοιτητών ή, εν πάση περιπτώσει, απόλυτα δοσμένος στην έρευνα, αυτό αξίζει πάρα πολύ. Για ένα τέτοιο άνθρωπο θα έπρεπε να τεθεί όμως το ερώτημα. Τι γυρεύεις εσύ εδώ, έτσι. Αλλά υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο δεν τίθεται για μένα και είναι αυτό που είπατε στη συνέχεια. Δηλαδή ότι παράλληλα με την ακαδημαϊκή μου δραστηριότητα υπήρξα και είμαι πολύ δραστήριος σε εθελοντική βάση στο κοινωνικό πεδίο. Νομίζω και αυτό αφορά, είπατε για ανέργους. Είπατε για ανέργους. Το έργο, μάλιστα, το οποίο, για το οποίο εγώ ανέλαβα την πρωτοβουλία περισσότερο από άλλα, είναι η φροντίδα για ανθρώπους σε κατάσταση ακραίας φτώχειας. Και επίσης η φροντίδα για την τρίτη ηλικία. Θα σας έλεγα, δηλαδή, ότι και πριν αποφασίσω να ασχοληθώ με τον Δήμο, εγώ είχα ορατότητα και εγκύτητα και σχέση με ανθρώπους που περνάνε κάτω από τα ραντάρ των περισσότερων σε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ως πόλη. Υπάρχει και μία πόλη στην σκιά της πόλης. Υπάρχουν γωνιές, υπάρχουν γειτονιές, εκεί βρίσκονται άνθρωποι. Αρκετοί από αυτούς είναι σε ανάγκη και είναι αόρατοι από πολλούς. Αυτό ήταν και ένα μεγάλο κίνητρο για μένα. Αλλά θα σας έλεγα, για να το κλείσω, θα σας έλεγα ότι και το Πανεπιστήμιο, μαζί με το κομμάτι αυτό του εθελοντισμού, μου έδωσε διοικητική εμπειρία στη δημόσια διοίκηση. Και βέβαια αυτό δεν είναι αυτό που σκέφτεται κανείς κυρίως. Και διότι μια επαφή η σχέση με την νεολαία, ναι, που σε επίπεδο Ηρακλείου φαίνεται ότι αποτυπώθηκε πολύ ρεαλιστικά και στην ετοιμιγορία. Δηλαδή, φαντάζομαι γνωρίζετε ότι έχετε μία εξαιρετική προσβασιμότητα στα πιο νεαρά κοινά του Ηρακλείου. Δηλαδή, άνθρωποι που είναι 20-25 ετών, ακόμα και σήμερα μιλάνε για τον επόμενο δήμαρχο του Ηρακλείου για εσάς με τα καλύτερα λόγια. Και αυτό αποτυπώθηκε και στην κάλπη. Ναι, αυτό, ξέρετε, μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Γιατί πραγματικά είναι ένα πολύ σημαντικό και πολύτιμο κομμάτι της ζωής μου, κυρίως η διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο και κυρίως η σχέση με τους φοιτητές. Και εγώ έμαθα πάρα πολλά από αυτό. Πρώτα απ' όλα έμαθα να μαθαίνω από τους νέους ανθρώπους. Και αυτό σχετίζεται πλέον και με μια γενικότερη στάση ζωής, που με εμπόλιασε, αν θέλετε. Δηλαδή, να είμαστε ανοιχτοί, να είμαστε ανοιχτοί στην νεότητα, να αφήνουμε τους ανθρώπους να ξεδιπλώνουν το χαρακτήρα τους, να εκδηλώνουν τα ενδιαφέροντά τους, να μην τους βάζουμε εμείς σε καλούπια. Αυτοί θα βρουν, αυτοί ξέρουν, έχουν το μυαλό, μπορούν να πάνε τα πράγματα εκεί όπου εμείς δεν φανταζόμαστε. Και πρέπει να το τολμάμε αυτό.
Και αυτό αποτελεί βαθιά μου πεποίθηση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν έτσι συζητάμε ότι μπορεί να υπάρχει μια καλή διάθεση από την νεολαία, αυτό για μένα είναι πάρα πολύ τονωτικό. Αλλά θα έλεγα παρόλα αυτά ότι έχουμε πάρα πολλή δουλειά εκεί να κάνουμε για να κινητοποιήσουμε τους νέους και για να τους πείσουμε, και δεν θεωρώ ότι το έχουμε πετύχει, και το αναφέρω και για μένα προσωπικά, να τους πείσουμε ότι οι προθέσεις μας είναι ειλικρινείς και ότι θα έχουν βήμα την επόμενη μέρα για την έκφρασή τους και για την καλλιτεχνική έκφραση, που ξέρετε είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, αλλά και για την εκδήλωση των ιδεών τους για την πόλη, η οποία μπορεί να μας δώσει ιδέες και για πράγματα τα οποία εμείς τα σκεφτόμαστε καμιά φορά σε ένα πιο αποστηρωμένο περιβάλλον. Εγώ προσπάθησα αυτό να το μετακινήσω πηγαίνοντας πολύ στις γειτονιές. Δηλαδή, όχι μόνο σχεδιάζοντας από το σχεδιαστήριο, αναθέτοντας έναν μελετητή, αλλά αν ζητήσετε και από νέους ανθρώπους να σας πούν ιδέες για την πόλη και πώς οργανώνεται η πόλη, μπορείτε να πάρετε πράγματα τα οποία ένας μελετητής που λειτουργεί σε ένα προκαθορισμένο πλαίσιο δεν θα μπορούσε ούτε να τα φανταστεί. Κύριε Καλοκαιρινέ, κλείνοντας σιγά σιγά αυτήν την πρώτη τηλεοπτική συζήτηση μαζί, αμέσως μετά τον πρώτο γύρο των δημοτικών εκλογών, που για σας ήταν και ο μοναδικός, δεν έχετε αγωνία για το τι θα γίνει στον δεύτερο γύρο. Ναι, δεν μπορώ να παραπονεθώ. Όχι, δεν έχετε παράπονο γι' αυτό. Θα δείτε τον δεύτερο γύρο των εκλογών από το σπίτι σας χαλαρά. Θέλω να σας πάω σε κάτι που κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει ένα διαχρονικό παράπονο των Ηρακλειωτών, των πολιτών αυτής της μεγαλούπολης, ότι ενώ είμαστε, λέει, μια πόλη που ξεπερνάμε τις 200.000, είμαστε η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, έχουμε ένα έλλειμμα ανάπτυξης όσον αφορά την καθημερινότητά μας, αν συγκρίνουμε την πόλη του Ηρακλείου με το Ρέθινο, ας πούμε, ή τα Χανιά. Και αυτό σας το λέω και εμπειρικά, γιατί κάθε φορά που σε αυτήν εδώ την εκπομπή, επειδή είναι μια εκπομπή καθημερινότητας, αγγίζουμε πολύ τα θέματα της καθημερινότητας, έβλεπα αυτό το παράπονο. Μα γιατί στο Ρέθυμνο γίνεται αυτό, γιατί στα Χανιά γίνεται αυτό, γιατί εδώ δεν μπορεί να γίνει. Πόσο εύκολο είναι το Ηράκλειο μέσα σε 5 χρόνια να αλλάξει τη ρότα και στη σκέψη των Ηρακλειωτών? Γιατί νομίζω εκεί είναι το μυστικό. Ναι, κοιτάξτε, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, αλλά εδώ δεν πάμε για τα εύκολα. Θα έλεγα όμως ότι οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να αλλάξουν νοοτροπίες. Και πιστεύω ότι εάν η Δημοτική Αρχή πείσει ότι το εννοεί, ότι το πιστεύει, ότι το παλεύει, θα πάρει τους ανθρώπους μαζί της. Οι άνθρωποι είναι έτοιμοι για το καλό. Όμως πιστεύω ότι πολλά από όσα έχουν επιχειρηθεί δεν είχαν, ξέρετε, αυτή την πίστη και την επιμονή για να τα φέρουμε εκεί όπου θα έπρεπε. Θέλετε να δώσω 2 παραδείγματα έτσι για να μην μιλώ αφηρημένα? Ας πούμε η κομποστοποίηση για τα απορρίμματα, που είναι ένα πολύ κρίσιμο θέμα. Τεράστιο κεφάλαιο. Το συνολικό αντικείμενο είναι και το νούμερο ένα πρόβλημα που απασχολεί την καθημερινότητα. Αλλά εγώ σας παίρνω τώρα μία πτυχή που δεν την έχουν στο μυαλό τους καν οι περισσότεροι άνθρωποι. Γιατί? Διότι εγκαθιστούμε κομποστοποιητές. Τι έχουμε κάνει? Έχουμε ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό, πολύ καλός. Καλά κάνουμε και τους εγκαθιστούμε. Ασχολείται κανείς να τους βάλει να δουλέψουν, κύριε Δασκαλάκη? Γιατί εγώ έχω συναντήσει κομποστοποιητές σε κατάσταση απόλυτης αδράνειας. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι καταλαμβάνουν και ένα δημόσιο χώρο. Είναι σαν ένα περίεργο μεταλλικό ζώο κάθεται εκεί, όπου θα έλεγε κανείς τουλάχιστον να βάλουμε και κανένα παγκάκι καλύτερα. Και δεν λειτουργεί. Έχει ασχοληθεί κανείς να βάλει τους ανθρώπους, να τους δείξει με τον κατάλληλο τρόπο και ξανά και ξανά εκεί και να αρχίσει αυτό να λειτουργεί? Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Ένα πιο οικείο παράδειγμα, ξεκίνησα από το πιο, έτσι, αν θέλετε, λίγο περιθωριακό, αλλά για μένα πολύ ενδεικτικό. Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι ότι κάναμε με τους πεζοδρόμους. Φτιάχνουμε πεζόδρομο. Πρώτα απ' όλα, αμφιταλαντευόμαστε αν θα είναι ήπιες και κυκλοφορίες, θα είναι πεζόδρομος. Πηγαίνουμε από το ένα στο άλλο. Τελικά είναι κάτι ανάμεσα και δεν είναι και ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και το λέω επειδή ακριβώς κυκλοφορώντας και έχοντας φτιάξει και τα δομημένα μου ερωτηματολόγια, έκανα μια κάπως οργανωμένη συζήτηση εκεί, αρκετά θεωρώ οργανωμένη, όσο ήταν δυνατόν. Βλέπω ότι τελικά δεν ξέρουμε πού ακριβώς βρισκόμαστε. Δηλαδή εδώ είναι ένας πεζόδρομος, αλλά δεν είναι ακριβώς πεζόδρομος. Άρα να υποθέσω ότι και ξέρετε, κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα. Θα αλλάξετε κάτι στο Ηράκλειο. Κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα εκεί. Τα αυτοκίνητα κυκλοφορούν σε ακανόνισες κατευθύνσεις. Και τελικά τι έχουμε κάνει?
τι έχουμε καταφέρει. Αν το είχαμε υπηρετήσει αυτό, δηλαδή φτιάχνουμε κάτι, λέμε αυτό τι είναι, πεζόδρομος, πεζόδρομος, αλλά θα λειτουργεί σαν πεζόδρομος, το οποίο σημαίνει και συγκεκριμένες ώρες για την τροφοδοσία, σημαίνει συγκεκριμένη επιτήρηση μέχρι να εμπεδωθεί αυτό, σημαίνει ένα σωρό διαφορετικά σημαίνει πράγματα. Σημαίνει και χρήση, ας πούμε, από αστικά λεωφορεία που θα μπορούσαν με μικρότερο μέγεθος να προσεγγίσουν το κέντρο του Ηρακλείου. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι μέσα στις σκέψεις μας, αλλά ξέρετε, αυτό θα ήταν ένα πολύ διακριτό, ιδιαίτερο μέσο. Ένα, όπως το έχω ονομάσει, είναι ένα ελαφρύ ηλεκτροκίνητο μέσο δημόσιας μεταφοράς, το οποίο αν το καταφέρουμε, αν φτάσουμε εκεί, θα είναι και κάτι που θα είναι, θα λένε ότι «Α, στο Ηράκλειο, ξέρετε, α, είναι εκεί που υπάρχει και αυτό», έτσι. Mm-hmm. Και δεν είναι αυτό το οποίο βλέπουμε συνήθως να κυκλοφορεί και να, σέρνεται, και να σέρνεται στους δρόμους μας. Δεν βλέπετε μας. Ως ταμπού την ήπια κυκλοφορία σε όχι, ένα βέβαια. Μεγάλο πεζόδρομο. Κοιτάξτε, όχι, η ήπια κυκλοφορία είναι κάτι διαφορετικό, αλλά... σε κάθε περίπτωση, εάν έχουμε μια μεγάλη πεζοδρομημένη έκταση και προς τα εκεί πάμε, mm-hmm. προς τα εκεί πάει η τάση και το διαπιστώνω ότι και οι πιο νέοι και οι δυναμικοί επιχειρηματίες είναι και πιο δεκτικοί σε αυτές τις κατανοώ, λύσεις. Κατανοώ, όπως το λέτε. Ναι. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να εξυπηρετείται και η μετακίνηση ανθρώπων που έχουν μία δυσκολία να περπατήσουν, ας πούμε, 2 χιλιόμετρα, έτσι, από την μία πλευρά της πόλης. Πάντως έχω την εντύπωση, 2,5-3 χιλιόμετρα. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Καλοκαιρινό, ότι σήμερα μου δώσατε εμέσως πλήρη σαφώς και μία είδηση, την οποία θα δούμε αν θα υλοποιηθεί και πώς θα τρέξει. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον νομίζω αυτό που λέτε. Είναι, νομίζω όμως ότι πρέπει. Και ξέρετε, είναι κάτι το οποίο το συναντάμε σε πόλεις mm-hmm. του κόσμου και της Ευρώπης. Δηλαδή, σε ένα πεζόδρομο να έχουμε ένα γιατί μικρό μέσο δημόσιας μεταφοράς. Στην προηγούμενη δημοτική έτσι, αρχή. Αυτό είναι που διαφοροποιεί από την ίδια κυκλοφορία. Στη δημοτική αρχή που είναι ακόμα στα... εδώ το δημοτικά πράγματα του Ηρακλείου, υπήρχε μια πιο κάθετη άποψη ότι ο πεζόδρομος είναι πεζόδρομος και ότι σε ένα πεζόδρομο που μπορεί να έχει και μια έκταση που ως περιοχή μπορεί να κρατάει 1,5-2 χιλιόμετρα, δεν μπορεί να προσεγγίζει με ήπιο τρόπο ένα ηλεκτροκίνητο όχημα, είτε ένα όχημα που θα μπορούσε να μεταφέρει στο κέντρο έναν άνθρωπο που αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα. Αυτό για μένα προσωπικά, σαν δημοσιογράφος, επειδή έχω ασχοληθεί αρκετά με το συγκεκριμένο ζήτημα, μου κάνει ότι εδώ πάει να γίνει μια τομή, πάει να γίνει μια παρέμβαση στο κέντρο του Ηρακλείου. Ναι, μα κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι η κατεύθυνση προς την οποία πιστεύουμε. Αυτό είναι αυτό που πιστεύουμε, αυτό προς το οποίο πρέπει να κινηθούμε. Πρώτα απ' όλα, η εξυπηρέτηση ανθρώπων που έχουν συγκεκριμένες ανάγκες, και αυτό αφορά και τους περίκους, αφορά και τους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα, και αφορά επίσης και συγκεκριμένες τεχνικές εξυπηρετήσεις. Δηλαδή, μια επίγουσα ανάγκη επιδιόρθωσης. Που αφορά όμως έναν ιδιώτη, όχι το δημόσιο. Όλα αυτά, ξέρετε, λύνονται, δεν είναι πυρηνική φυσική. Λύνονται με απλές λύσεις, αρκεί κάποιος να το έχει πραγματικά έγνοια, να ξυπνάει και να κοιμάται και να λέει μέχρι να λειτουργήσει σωστά ο πεζόδρομος ή μέχρι να λειτουργήσει σωστά η ανακύκλωση ή η κομποστοποίηση ή οτιδήποτε άλλο, μέχρι να γίνει αυτό, εγώ δεν θα ησυχάσω. Μάλιστα. Θα ξυπνάω και θα κοιμάμαι και θα έχω την έγνοια αυτή. Τελευταία ερώτηση. Ποιο είναι το πρώτο πρόσωπο που καλέσατε στο τηλέφωνο όταν πλέον είχατε το αποτέλεσμα της ετοιμιγορίας των πολιτών του Ηρακλείου? Α, κοιτάξτε, το πρώτο πρόσωπο που κάλεσα ήταν το πρόσωπο το οποίο δεν μπορούσε να είναι μαζί μου την στιγμή εκείνη. Ήταν η μητέρα μου, πρέπει να σας mm-hmm. πω, η οποία είχε πει με πολύ μεγάλη αγωνία. Δεν μπορούσαμε να είμαστε μαζί εκείνη τη στιγμή. Και νομίζω ότι αυτό τώρα δεν είναι κάτι αναμενόμενο, αλλά την είχα και εγώ πολύ έγνοια εκείνη την ώρα. Και εκείνη είχε έγνοια για το γιο της, όπως καταλαβαίνετε. Και βεβαίως η μεγάλη ικανοποίηση της ευτυχίας. Τώρα, πολύ γρήγορα, πέρα από ένα ευχαριστώ στους φίλους και τις φίλες από το Ηράκλειο, σε αυτόν τον φιλότιμο λαό του Ηρακλείου, με την ξεχωριστή ιστορία, και με αυτή τη ζωντάνια, το Ηράκλειο, κατά τη γνώμη μου, είναι μια πόλη. Από τις πιο ζωντανές σε ολόκληρη την Ελλάδα, χωρίς να θέλω να μειώσω την υπόλοιπη Κρήτη. Σίγουρα είναι η πιο ζωντανή πόλη της Κρήτης. Είναι αλήθεια. Έχει ένα παλμό και ένα τόνο ακριβώς. Το Ηράκλειο, που δεν το συναντάει κανείς. Είναι μια πόλη που ζει 24 ώρες το 24ωρο. Πέρα από το ευχαριστώ, τι άλλο θα θέλατε να πείτε στους ανθρώπους της πόλης αυτής, γιατί
το είπατε και χθες το βράδυ, είμαι ο δήμαρχος του Ηρακλείου. Δεν είμαι ο δήμαρχος των ανθρώπων που με ψήφισαν. Όλων των Ηρακλειωτών. Όλων των Ηρακλειωτών. Κοιτάξτε, αυτό λέγεται έτσι, σε ό,τι με αφορά, δεν θέλω να κρίνω άλλες περιπτώσεις, σε ό,τι με αφορά αποτελεί όμως και βαθιά πεποίθηση. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν θα ρωτήσω κάποιον εάν είναι από τη μία ή από την άλλη πλευρά. Όλοι είμαστε από την ίδια πλευρά και όλοι είμαστε από την πλευρά του Ηρακλείου. Και όλους θέλω να τους καλέσω να ενδιαφερθούν για τα κοινά και να σκεφτούν ότι μπορούν να έχουν μία συμμετοχή στα πράγματα της πόλης που αφορούν τελικά τους ανθρώπους της πόλης αυτής, δηλαδή αφορούν όλους εμάς τους ίδιους και ως κοινότητα και ως τον καθένα ξεχωριστά. Πραγματικά θα ήθελα να δώσω αυτό το στίγμα αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, θέλω να σας ευχηθώ ολόψυχα και σε εσάς και στην ομάδα καλή επιτυχία, γιατί η επιτυχία η δική σας θα γίνει καλύτερη καθημερινότητα για εμάς. Και αυτό που θα σας πω δημοσιογραφικά, έχοντας μια παρουσία εδώ 25 χρόνια, το μυστικό ενός δημάρχου είναι να μπορεί να ακούει και να παρεμβαίνει εκεί που πρέπει. Και κάποιες φορές να μπορεί να εξαντλεί και την αυστηρότητά του, ακόμα και μέσα στην ομάδα του, πάντοτε με έναν διακριτικό και εύστοχο τρόπο. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα μυστικά ενός ανθρώπου που μπορεί να ηγηθεί σε μια πόλη όπως το Ηράκλειο, που έχει πολλές απαιτήσεις και δικαίως το Ηράκλειο έχει πολλές απαιτήσεις, γιατί τις αξίζει αυτές τις απαιτήσεις. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα μυστικό το οποίο και εγώ σας το εκμυστηρεύτηκα, αν μπορώ να το πω, με περισσότερα λόγια προηγουμένως. Αλλά το ζήτημα βρίσκεται στην πράξη. Όλα θα κριθούν στην πράξη. Έτσι είναι ακριβώς. Πολύ καλή η συζήτησή μας σήμερα. Από την επόμενη μέρα όμως θα έχω απόλυτη επίγνωση ότι θα βρίσκομαι στην κρίση των Ηρακλειωτών και αυτό είναι αναγκαίο να γίνεται. Εγώ θα ανανεώσω το ραντεβού μαζί σας τηλεοπτικά, γιατί σίγουρα μέσα σε αυτήν την τηλεοπτική σεζόν θα τα πούμε εδώ σε ώρα αιχμής. Όλο και κάποια από τα θέματα του Ηρακλείου θα αγγίξουμε από την 1η Ιανουαρίου του 2024 που θα αναλάβετε, γιατί βεβαίως τώρα έχετε και το δικαίωμα να χαλαρώσετε και λίγο. Βεβαίως γνωρίζω ότι υπάρχει ενημέρωση, ότι πρέπει να έρθετε σε επαφή με τις υπηρεσίες του Δήμου, να γνωρίζετε πράγματα. Εγώ θα σας ευχηθώ αυτό το ταξίδι να είναι μοναδικό και να είναι προς όφελος αυτής της πόλης που πραγματικά το αξίζει. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Νομίζω είναι η καλύτερη κατακλείδα, κύριε Δασκαλάκη. Καλό σας βράδυ, σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις και με την επιστροφή θα πάμε και ανατολικά, θα πάμε και δυτικά. Γιατί θα είναι εδώ ο Δήμαρχος Χανίων, ο κύριος Παναγιώτης Σημανδυράκης, ο Δήμαρχος Ρεθύμνου, ο κύριος Γιώργος Μαρινάκης και ο Δήμαρχος Σιτίας, ο κύριος Γιώργος Ζερβάκης. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.